Γεια σας παιδιά, Alexander Zygrunde εδώ. Γεια σας Αντρή. Γεια σας παιδιά, Alexander Zygrunde εδώ. Και σήμερα όπως βλέπετε σας φέρνω Fallout 4 P-Boy Edition Unboxing. Θα είναι λίγο αριστεχνικό το βίντεο, δεν έχω ξανακάνει τόσο καλό unboxing. Δηλαδή τόσο καλό βίντεο, τόσο καλό λέω μαλακίες. Οπότε ας προχωρήσουμε στο unboxing. Έχω βγάλει από μέσα ήδη το παιχνίδι για να δω τι έχει ακριβώς μέσα. Και έχουμε το Fallout 4, που είναι σε Steelbook Edition. Για όσοι αναρωτιέστε ποια κονσόλα το παίζω Xbox One Edition. Και στο Steelbook μέσα τώρα, τι θα πάρετε. Καταρχάς, έχει πολύ ωραίο εικαστικό από γύρω. Και γράφει Fallout 4 εδώ πέρα. Μέσα τώρα, ο δίσκος έχει βγει, είναι στο Xbox One μου και το κάνει εγκατάσταση αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, για όσοι αναρωτιέστε. Εδώ πέρα έχουμε Season Pass λέει. Δυστυχώς το Season Pass δεν είναι εδώ πέρα μέσα. Πρέπει να πληρώσεις παραπάνω, να πετάξεις κι άλλο τα λεφτά σου στην Bethesda. Εδώ πέρα μέσα είναι ένα φυλάδι το οποίο λέει για το απερχόμενο Doom και για το ήδη χαζουμάρα Elder Scrolls Online Game, το οποίο το έχω αγοράσει για το PC. Και δεν ξέρω για το PS4 άμα δίνει κάτι. Στο Xbox One σου έρχεται μαζί με ένα Fallout 3 downloadable code, το οποίο δουλεύει και για το 360 σου, αλλά και για το Xbox One σου. Αυτή τη στιγμή το έχω καλύψει για λόγους οι οποίοι είναι κατανοητοί προς όλους. Μετά έρχεται με αυτό εδώ πέρα το leaflet, το οποίο λέει World Dollars Survival Guide. Και δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Αλλά λογικά έχει μέσα ένα κωδικό εδώ πέρα, με τον οποίο μπορώ να βλέπω ένα survival guide, φαντάζομαι. Και μετά, μέσα στο steelbook έχει έναν χάρτη, μια φύσα, συνήθως έχει χάρτη, αλλά αυτή την φορά έχει φύσα. Το skill tree πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Ωραία. Μπορείτε να δείτε αυτό το πέρα τη εικόνα παιδιά και online, δηλαδή άμα ψάξετε, άμα θέλετε περισσότερο detail. Το βίντεο μου δεν είναι detail, είναι πιο πολύ για να σας δείξω ότι το πήρα το παιχνίδι και ότι μπορεί να ανεβάσω βίντεο παιδιά κάτω. Θα δούμε, για Fallout 4 θα δούμε. Αυτά έχει μέσα το παιχνίδι και αυτά τα δύο τα πράγματα που σας έδειξα. Και τώρα μετά, κάτω το steelbook, είχε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το manual για να βάλουμε το P-Boy να λειτουργήσει. Θα το φτιάξουμε. Εδώ πέρα μέσα τώρα έχει διάφορα πράγματα και το έχουν κάνει σε φάση πολύ vintage manual, το οποίο έχει μέσα όλα ένα σπρώμαυρα και άμα ας πούμε είχατε ποτέ ένα VHS στο σπίτι σας, VHS είναι αυτό που βάζετε μέσα τις κασέτες, αυτό πάνω να το ρίξω, μέσα τα δείχνει σχεδόν κάπως έτσι ας πούμε, πλάνο μπορείτε να δείτε online, δεν θα τα βάλω εδώ πέρα. Και θα δούμε πώς θα το εγκαταστήσουμε αυτό εδώ πέρα τώρα, γιατί είναι λίγο, έχει λίγο ψάξιμο, γιατί το κινητό μου δεν είναι μέσα σε αυτά εδώ πέρα τις προδιαγραφές του P-Boy Edition για να μπει εδώ πέρα μέσα το κινητό μου. Αυτό εδώ πέρα είναι το P-Boy Edition. Wow, παιδιά πρώτη φορά το πιάνω και εγώ, δεν έχω ιδέα πώς είναι. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχει μέσα foam, memory foam πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό εδώ δεν θα έπρεπε να κουνιέται έτσι. Δυστυχώς, εδώ πέρα μέσα μπαίνει το χέρι σας και τίποτα άλλο. Αυτό είναι μεταλλικό που πιάνω αυτή τη στιγμή και τώρα το έκλεισα, ωραία. Εδώ πέρα μέσα μπαίνει το κινητό σας, το οποίο δεν έχω ιδέα πώς ανοίγει, θα το δούμε σε λίγο. Μέσα έχει μια μπαταριούλα, από ό,τι θυμάμαι. Ας το δείξουμε λίγο από κοντά. Έπρεπε να κλείσει αυτό κάποτε. Και αυτό εδώ πέρα είναι. Όλα εδώ πέρα πάνω λειτουργούν, αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα μέσα στο P-Boy σου. Και αυτό πρέπει να είναι το λαμπάκι για το power
Δεν ξέρω. Θα το δούμε σε λίγο. Οπότε... Ναι. Και επίσης... Στο πάμε αυτό λίγο στην άκρη. Έρχεται μαζί με ένα stand και δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Ωραία. Όπου πάνω σε αυτό εδώ πέρα το stand βάζεις το P-Boy σου και να φανταστώ θα έχει και κανένα... Δεν θα έπρεπε να έχει κανονικά κανέναν αριθμό ο οποίος να υποδούλευε, ας πούμε, ποιο P-Boy είναι αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων δεν έχει, εδώ πέρα πάνω μπαίνει το P-Boy. Θα διαβάσω τις οδηγίες, θα το βάλω να λειτουργεί, θα προσπαθήσω να βάλω να δω άμα μπαίνει το κινητό μέσα αυτά εδώ πέρα τα cases. Και μετά θα το ρίξουμε μέσα στο P-Boy και θα δούμε τι φάση είναι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το βάλουμε να λειτουργήσει το P-Boy, διότι έπρεπε να βάλουμε ένα κινητό εδώ πέρα μέσα. Και για να μην τα πολύ εξηγώ τώρα όλη την ιστορία τι έγινε, το LG G3 δεν μπορεί να τραβήξει βίντεο, γιατί θα τα βούσαμε το G3 σε 2K, θα το κάναμε downscale σε 1080p και το κινητό μου, αυτό που δηλαδή που κρατάει ο φίλος μου ο Στέλιος, θα έμπαινε στη τσέπη μου και μαζί με το μικροφωνάκι θα τραβούσε τη φωνή μου. Δυστυχώς όμως δεν έγινε έτσι, δεν μπορώ να σας δείξω εδώ πέρα μέσα τι ακριβώς θα γινότανε άμα κατέβαζα το application και όλα αυτά εδώ πέρα, αλλά αυτό που μπορώ να σας δείξω είναι ότι άμα πατήσω αυτό εδώ πέρα το λαμπάκι, θα ανάψει. Και γενικά, παιδιά, για όσοι αναρωτιέστε, ας πούμε, τι ρόλο θα βαράει άμα μπει εδώ πέρα το κινητό σας, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει. Εδώ πέρα μέσα θα συνδέσετε λογικά μέσω Wi-Fi με το inventory σας μέσα στο παιχνίδι και θα βλέπετε εδώ πέρα μέσα από το κινητό σας, μέσω του application που κατεβάζετε από το Play Store ή από το App Store, όπως λέγεται στο iPhone, στο iOS, θα βλέπετε το inventory σας εδώ πέρα μέσα. Όλα αυτά, όπως είπα, δεν θα λειτουργούν. Touch. Μόνο με touch θα το κάνετε αυτό εδώ πέρα. Το Nexus 5 μου μπαίνει εδώ πέρα μέσα, αλλά είναι πολύ κουνιέται πέρα δόθε και οι θήκες οι οποίες μου έδωσε και πρέπει να το βάλουμε τώρα κάπου αυτό εδώ πέρα να στηριχθεί. Ξέρεις τι? It works as well. Οι θήκες όπου με έδωσε δεν είναι για LG Nexus 5. Είναι για G4, οπότε είναι, άιντε, είναι για iPhones, μέχρι και το iPhone 6 πρέπει να είναι, μέχρι και, όχι, έχει iPhone 5 με 5S, έχει θήκες, και Galaxy μέχρι S4. Από εκεί και στο εξής, αν το κινητό σας είναι κάτι παραπάνω από 5 inches, δεν θα χωράει μέσα στο P-Boy. Και για όσοι αναρωτιέστε πώς θα φαίνεται αυτό εδώ πέρα στο χέρι μου, γιατί ούτε καν το έχω δοκιμάσει ακόμα πώς θα φαίνεται, έχει εδώ πέρα μέσα ένα strap το οποίο θα το φορέσω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα το φορέσω. Γενικότερα, αυτό δεν το πήρα για να το φορέσω, αυτό το πήρα γιατί μ' άρεσε η συλλεκτική. Και όταν ακούω το εξής, ότι fits most hands, το δικό μου χέρι, κάτι πάει να κάνει. Αλλά συνήθως τα περισσότερα εμένα δεν μου μπαίνουν. Και άμα φορούσα και το strap δεν θα μου γινόταν αυτό το πράγμα και δεν θα ήταν wobbly wobbly. Αλλά ναι, είναι ωραία συλλεκτική. Είναι ωραία συλλεκτική. Αξίζει να την αγοράσετε. Έπρεπε να δίνουμε μέσα και ένα season pass, να λέμε την αλήθεια. Είναι καλό που μας δίνει το Fallout 3. Όσοι το έχετε παίξει και το έχετε λιώσει, το 2000 πότε είχε βγει αυτό το παιχνίδι το καταλαβαίνω, 2009 δεν θυμάμαι. Δεν θα έχει τόσο πολύ ώρα να το παίξετε, αλλά ναι. Ευχαριστώ λοιπόν για όσοι καθίσετε μέχρι εδώ για να ακούσετε αυτό το commentary, να δείτε γιατί λέω commentary. Εξήγησε μου Στέλιο. Don't know. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν για όσοι καθίσετε μέχρι εδώ για να δείτε αυτό το unboxing video το οποίο ήταν all over the place όπως και τα commentaries μου. Και σας ευχαριστώ πάλι. Το όνομα μου είναι CXLZGrid και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, very well.